Είχαμε εκπέμψει από την αρχή την θέση ότι η απλή αναλογική, έτσι όπως είχε περιγραφεί, θα δημιουργούσε πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα έλυνε. Περάσαμε από μια ακραία θέση της απόλυτης παντοδυναμίας ενός του Δημάρχου σε μια θέση ακυβερνησίας. Θα μπορούσε να επιλεγεί μια μέση λύση, μια οριακή πλειοψηφία ή μια πλειοψηφία η οποία θα επέτρεπε και στο Δήμαρχο να λειτουργεί καθημερινά, αλλά και να ικανοποιείται και το αίσθημα, το λαϊκό αίσθημα περί δικαίου. Γιατί προφανώς και το προηγούμενο σύστημα με ελάχιστες ψήφους διαφορά να βγαίνει, να βγάζει μια μεγάλη πλειοψηφία ο Δήμαρχος 25 ή 30 εδρών στους 41, καταλαβαίνετε ότι και αυτό ήταν άδικο μέσα εισαγωγικά. Αλλά όχι και αυτή η κατάσταση. Ένα μέσο σύστημα είναι το καλύτερο. Νομίζω ότι ο νέος νόμος για τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά είναι απαραίτητο, όπως είπα, να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση τώρα. Γιατί από 1η Σεπτεμβρίου οι νέες δημοτικές αρχές θα τα βρουν όλα αυτά μπροστά τους. Καλό είναι να οριμάσουν οι συνθήκες για συνθέσεις και για συμπράξεις, αλλά μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες θα πρέπει να προβλεφθεί και το πλαίσιο τι θα γίνει, ούτως ώστε να μην την πληρώνει ο Δημότης τελικά αυτή την ιστορία.